Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εμβληματικού χαρακτήρα είναι οι εργασιακές διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το αργότερο ως αύριο. Πέραν του νέου σχήματος ρύθμισης οφειλών στα ταμεία που τελικά αφορά 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους, καθώς και των διατάξεων για τη συντάξη χειρίας που καταργούν τα ηλικιακά όρια, στο προωθούμενο νομοσχέδιο θεσπίζεται το καθολικό δικαίωμα των εργαζομένων να μην απολύονται χωρίς βάσιμο λόγο. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μπει ένα τέλος στις ανετιολόγητες απολύσεις. Δίνεται έτσι δυνατότητα στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν επαρκή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, εκτός από την αποζημίωση που καταβάλλεται λόγω της απόλυσης. Διαρκείς επαφές με επενδυτές έχει η ηγεσία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σε μια προσπάθεια να προσελκύσει κεφάλαια και να αυξήσει την ρευστότητα στην ελληνική αγορά ομολόγων. Θετικά στην επενδυτική ψυχολογία έχουν επιδράσει η έγκριση της δόσης των 973 εκατομμυρίων ευρώ από τις επιστροφές κερδών των ελληνικών ομολόγων, καθώς και το γεγονός πως οι επενδυτές προεξοφλούν πως μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει και πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ακριβών δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θέλοντας έτσι να εκμεταλλευτεί τη θετική συγκυρία, η ηγεσία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξετάζει και νέα έξοδο στις αγορές. Ανάσα φαίνεται να παίρνει φέτος ο εσωτερικός τουρισμός αλλά και τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, μετά και τη μικρή αυτοβελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η κίνηση των Ελλήνων ταξιδιωτών παρουσιάζεται αυξημένη κατά 15% περίπου κατά την περίοδο του Πάσχα, τόσο για τους εγχώριους προορισμούς όσο και του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται και φέτος στα νησιά μας, με δημοφιλέστερους προορισμούς να αποδεικνύονται αυτοί της Κέρκυρας, της Κρήτης, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Πάτμου και της Σύρου, οι οποίοι παρουσιάζουν ήδη πληρότητα γύρω στο 80%. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Μόνα και μέσα 767,85 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.